Σήμερα διαμαρτυρόμαστε για την επιβολή εκ νέου του δικαστικού ενσύμου στις αναγνωριστικές αγωγές. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί σήμερα συντρέχουν και άλλες απεργιακές διαδικασίες, όπως τις ΑΔΔ, για το ασφαλιστικό. Εμείς όμως, για να μην απαξιωθεί η όλη διαμαρτυρία μας, η έντονη διαμαρτυρία για την οποία απέχει όλος ο δικηγορικός κόσμος της χώρας, οι πρόεδροι, εκπροσωπώντας την πρόεδρο, βρίσκομαι μπροστά σας σήμερα. Οι πρόεδροι είναι στη Θεσσαλονίκη και διαμαρτύρονται έντονα για την επιβολή του δικαστικού ενσύμου. Η επιβολή του δικαστικού ενσύμου τι σημαίνει, για να το μάθουν οι πολίτες? Σημαίνει ένα επιπλέον τέλος, μια επιπλέον επιβάρυνση, η οποία αρχίζει από το ποσό των 2.648 ευρώ επιπλέον, από την όποια δαπάνη θα έπρεπε να επιφορτιστούν και έξοδα για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, και μάλιστα στη διαδικασία του Πολυμελούς Δικαστηρίου, της καθήλυνα αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που σημαίνει ότι καθιστά δυσβάστακτη την προσφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αυτό ίσχυε για τις καταψηφιστικές αγωγές και τώρα επιβάλλεται και στις αναγνωριστικές. Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργήσει σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, διότι κατά πάσα περίπτωση δεν θα μπορούν να αναλάβουν και ένα τέτοιο βάρος. Αυτή είναι η διαμαρτυρία για την οποία σήμερα απέχουμε από τα καθήκοντά μας. Πιστεύουμε πως είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή έχει έρθει με μια εκπρόθεσμη τροπολογία την ημέρα κατά την οποία ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση. Υπάρχει ήδη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία την έκρινε αντισυνταγματική, και πιστεύουμε ότι μετά από αυτή την τροπή που έχει πάρει το θέμα, η κυβέρνηση θα επανέλθει και, συνδράμοντας εμείς με τις κινητοποιήσεις μας, να ξαναδεί το θέμα ώστε να απαλείψει αυτήν τη δυσβάστακτη επιβάρυνση για τους πολίτες. Είναι μια επιβάρυνση που έχει να κάνει όχι με τη δική μας θέση, κάτι που να συμφέρει εμάς οικονομικά ή όχι, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος. Έχει με μια επιβάρυνση που είναι προσωπικά των πολιτών, οι οποίοι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.